Βήματα της περιφέρειας προς τη μικρομεσαία επιχείρηση. Μια προσπάθεια η οποία είχε κατά βάση αρρωγό το επιμελητήριο εδώ της περιοχής, όπου διεκδίκησε να πάρει αυτό το έργο ο ΕΦΠΑΕ. Ο ΕΦΠΑΕ τι είναι και εμείς τι είμαστε, για ό,τι μας ξέρετε. Είμαστε ο ενδιάμεσος φορέας με τον οποίο γίνονται όλα τα προγράμματα επιχειρηματικότητας για το Υπουργείο. Ήταν πολιτική επιλογή το να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο και για την επιχειρηματικότητα. Εναλλακτικές υπήρχαν. Όπως ας πούμε, έχει πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης της Ηπείρου, όπου χρησιμοποιεί την ίδια την περιφερειά του. Με δεδομένο όμως ότι καταλαβαίνετε τις αγγελώσεις του Δημοσίου, ήταν ορθή πολιτική επιλογή η χρησιμοποίηση του ΕΦΠΑΕ στο κομμάτι αυτό. Και να ξεκαθαρίζω. Το ΕΦΠΑΕ δεν έχει κέρδη. Το ΕΦΠΑΕ επιλέξει με δαπάνες. Δηλαδή, δουλεύεις, παίρνεις αυτό το συγκεκριμένο συμφωνητό ποσό και δεν επιτρέπεται το ΕΦΠΑΕ να έχει ταμείο. Άρα, θέλω να πω το εξής. Στην προσπάθεια αυτή και στην πολιτική επιλογή αυτή, εμείς πρέπει να σταθούμε και μέχρι στιγμής έχουμε πάρει τις καλύτερες, αν θέλετε, απαντήσεις από την διαχειριστική αρχή, πρέπει να σταθούμε υπεύθυνοι στο κομμάτι που μας αναλογεί. Έτσι, αμέσως, με την έναρξη της πανδημίας και με δεδομένο ότι σαν διαχειριστική ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Πάτρα δεν διαχειριζόμαστε μόνο την επιχειρηματικότητα στα Ιόνια, διαχειριζόμαστε και τις Πελοποννήσου και τις Δυτικής Ελλάδας. Ξεκινήσαμε μία διαδικασία με τις διαχειριστικές αρχές να υποβάλουμε ένα σχέδιο για τη στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην πανδημία. Ένα σχέδιο το οποίο ο Πρόεδρος το γνωρίζει και το οποίο εμφανίστηκε στις αρχές του Ιούλη. Για εσωτερικά του θέματα, η Ένωση Περιφερειών και το Υπουργείο προέκρινε ένα διαφορετικό σε σχέση με το δικό μας σχέδιο, αυτό της Κεντρικής Μακεδονίας. Το οποίο, επί της ουσίας, ήρθε και μας φορέθηκε καπέλο σε όλους. Ένα σημαντικό πράγμα το οποίο πολλοί από εσάς θα έχετε και τα ερωτήματά σας και τις αμφιβολίες σας ή και τις διεκδικήσεις σας. Είναι η ΚΑΡ, η Κωδική Αριθμή Δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει πάρα πολλούς, δεν τους έχει όλους. Τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, τους οποίους θα μπορούσε να έχει. Εμείς, σαν διαχειριστική ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προσπαθήσαμε, εγώ σας λέω ο ίδιος με τη Μαρία, προτείναμε κοντά στους 40 επιπλέον κάτω. Βασικούς. Δεν γίνανε αποδεκτοί από το Υπουργείο, παρά τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας.